Πάμε στα βαθιά με τις ανεμογεννήτριες τώρα, να βλέπω και τους συναδέλφους. Πριν μπούμε σε αυτό το σκέλος, να δούμε και το βίντεο που δείχνει ότι εκεί στα αδερφανοχώρια οι ανεμογεννήτριες υπάρχουν και θέλουν να βάλουν κι άλλες. Για πάμε. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, η περιοχή είναι στα αδερφανοχώρια. Εδώ και πολλά χρόνια έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση. Έχουν δοθεί καινούργιες παραχωρήσεις, εγκρίσεις, Στέφανε Χίο. Και αυτό που εκκρεμεί εδώ και καιρό είναι η εγκατάσταση. Ο λόγος σε σένα. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτές οι ανεμογεννήτριες είναι από το παρελθόν και από... Δεν είναι δυνατόν το βουνό, γιατί και οι βοσκοί της περιοχής και οι άνθρωποι της Υπαίθρου και αυτοί οι οποίοι έχουν φτιάξει τα δικά τους μονοπάτια και πηγαίνουν και κάνουν περιπάτους στις περιοχές αυτές ή έκαναν περιπάτους, τα βουνά αυτά δεν ήταν γυμνά, δεν ήταν το φαλακρό όρος, ήταν το ποικίλο όρος, ήταν ο Κυθερώνας, ο οποίος ανά πάση στιγμή κινδυνεύει να μείνει και αυτός φαλακρός. Δυστυχώς περιγράφουμε πράγματα τα οποία τσακίζουν την καρδιά μας, γιατί έχουμε περπατήσει σε αυτά τα μέρη, στα καταπράσινα μέρη. Αυτά τα μέρη λοιπόν τα πράσινα. Ήταν δάσος. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Όπως ξεκάθαρο είναι και το Σύνταγμα που υπαγορεύει και παραπέμπει στις νομοθετικές ρυθμίσεις του κράτους. Το Σύνταγμα έχει κάποιες συγκεκριμένες κεφαλαιώδεις διατάξεις, οι οποίες δεν μπορούν να παραβιάζονται. Οι διατάξεις αυτές αφορούν τις αναδασωτές περιοχές. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή που καίγεται κάτι, πρέπει να αναδασώνεται. Δεν χρειάζεται να έρθει κάποια επιπλέον νομοθετική ρύθμιση. Ο νόμος είναι σαφής και υπάρχει. Ο νόμος όμως καταπατάται. Εγώ δεν είμαι υπέρ της πληθώρας ψήφισης νόμων από τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές της Βουλής. Για να έρθει τι επιπλέον στη Βουλή? Ότι η αναδασωτέα περιοχή, η περιοχή που κρίνεται αναδασωτέα, πρέπει να αναδασώνεται. Ερώτημα. Πόσες από αυτές τις περιοχές που κάηκαν στο όρος Εγάλεο, στο όρος Ποικίλο, στην Μάνθρα, στην περιοχή των Μεγάρων, στην περιοχή του Λουτρακίου, στην περιοχή τον Ιωαννίνο, στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Μακεδονίας, στη Δαδιά, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα. Πόσες από αυτές τις περιοχές κηρύχθηκαν αναδασωτές και αναδασώθηκαν? Εγώ τη μόνη περιοχή που ξέρω στο εντός του λεκανοπεδίου της Αττικής που μερικώς αναδασώθηκε ήταν ο Ημιτητός. Και αυτό για τα μάτια του κόσμου. Γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά και τα πάνω το κεφάλι μας. Όλες αυτές τις περιοχές ήταν δάσος. Και μπήκαν ανεμογεννήτριες. Πώς μπήκαν ξαφνικά ανεμογεννήτριες όταν έρχεται η Επιτροπή Ενέργειας, Αιωλικής Ενέργειας, και μας βγάζει όλους τους συνωμοσιολόγους ότι πουθενά σε αυτά τα καμένα και αναδασωτέα εκτάρια δεν τοποθετήθηκαν ανεμογεννήτριες? Αυτοί είναι συνωμοσιολόγοι και αυτοί είναι ψεύτες. Προσπαθούν να μας βγάλουν όλους ελεηνούς, δυσάθλιους και παραγωγούς fake news. Δεν λέμε ψέμα. Στην περιοχή των Δερβενοχωρίων, αυτή την ώρα, υπάρχει μια τεράστια μπίζνα, στην οποία εμπλέκονται συγκεκριμένοι κεφαλαιούχοι της περιοχής και μάλιστα παίρνουν και μια μικρή μερίδα και κάποιοι πασίγνωστοι bon vivere της καλλιτεχνικής και ζωής του τόπου. Τραγουδιστές, φωτογράφοι. Δηλαδή. Ο κ. Ρουβάς, ας πούμε. Πώς? Ο κ. Ρουβάς, ας πούμε. Ο Σάκης Ρουβάς. Πήρε, ναι, ο κ. Σάκης Ρουβάς πήρε ένα μικρό κομματάκι από την περιοχή στα Δερβενοχώρια. Κάνει business το παιδί αυτό. Γιατί να μην κάνει? Αύριο μπορεί να πάρει και ο κ. Ψινάκης. Μπορεί να πάρει και ο Α. Ψινάκης και ο Β. Ρουβάς. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια κατάτμιση σε όλες αυτές τις περιοχές, σε ολικής ενέργειας, των φωτοβολταϊκών κλπ, από τα μεγάλα κεφάλια. Τα μεγάλα κεφάλια που παίζουν μπάλα εκεί είναι ο Περιστέρης, είναι ο Κοπελούζος, είναι ο Βαρδογιάννης, η Γεκτέρνα, είναι ο Ελάκτορ,
Είναι οι μπακοκαϊμενάκηδες και εν πάση περιπτώσει και πάει λέγοντας. Ο Κόκαλης νωρίτερα πριν πουλήσει και τώρα κάποιες τράπεζες οι οποίες χρηματοδοτούν τις ανεμογεννήτριες. Λένε ότι οι ανεμογεννήτριες δεν κάνουν κακό στο δάσος. Ίσα ίσα λέει που σε περιοχές, μας λένε αυτοί οι κύριοι εδώ της Επιτροπής Αιωλικής Ενέργειας, λέει δεν κάνουμε κακό στο δάσος. Εμείς, ίσα ίσα λέει που όταν είναι καμένο το δάσος δυσκολευόμαστε λέει να τις φτιάξουμε. Ένα λεπτό ρε λεβέντες. Εγώ ξέρω δάση στην περιοχή μου στη Μάνη που την έκαψαν όλοι. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Ανοίγουν δρόμους. Σπάζουν τα βράχια. Καταπατούν τους αρχαιολογικούς χώρους. Φτιάχνουν πλατώματα. Διώχνουν την πανίδα της περιοχής. Σπάνια πουλιά. Σπάνια πανίδα. Σκοτώνουν τη χλωρίδα. Δημιουργούν άσχημες καταστάσεις στο περιβάλλον. Ισοπεδώνουν τα πάντα. Δεν κάνουν λοιπόν κακό οι αρμογεννήτριες. Δεν δημιουργούν προβλήματα στο δάσος. Τι άλλο να πούμε για να τεκμηριώσουμε, αφού έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Ελευσίνα, Μάνδρα, Μέγαρα, Γάλεο, Ποικίλο Όρος. Όλα αυτά έχουν δημιουργηθεί και έχουν γίνει φαλακρά όροι με τους τεράστιους έλικες που αν υπήρχε ενέργεια από αυτούς τους έλικες. Γιατί έχουμε συνεχώς αυτό που λέμε καταβήτηση της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αφού η ΔΕΗ προμηθεύεται ενέργεια, έτσι δεν είναι? Γιατί έχουμε καταβυθίσει συνεχώς με κίνδυνο να γίνει ένα blackout και να σκοτεινιάσουν όλα. Και να περάσουμε από τη φωτιά στο σκοτάδι. Ερωτήματα θέτω. Αλλά τεκμηριωμένα. Μα τις βλέπουμε τις ανεμογεννήτριες. Τι είμαστε, χαζοί, τυφλοί, βλάκες, ανόητοι. Θα μας πούνε αυτοί. Έλα παππούλι μου να μας δείξεις τα πελογόραφά μας, τα δικά μας τα χωράφια που τα καίνε αυτοί για να βάλουν τις ανεμογεννήτριες. Ε, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να μας δουλεύουν. Και όχι μόνο επειδή αυτό. Επειδή έχουν παρά και λεφτά, πρέπει να μας δουλεύουνε. Οι κάτοικοι επιτροπές, οι επιτροπές των κατοίκων είναι παλαβή που βγαίνουν με τα πανό και φωνάζουνε κάτω οι ανεμογεννήτριες και αυτοί είναι τρελοί.